Πέρασε ένας μήνας περίπου που σε αυτόν τον χώρο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήμασταν αόρατοι. Είχαν λίγο δίκιο, έβρεχε και έβλεπαν μόνο ομπρέλες. Σήμερα που είναι ο ήλιος, να δούμε αν θα υπερασπιστούν το δίκιο των ηλικιωμένων, αν θα αναδείξουν τα προβλήματά μας. Τότε ήταν βροχή και κάτω από τις ομπρέλες δεν είδαν το θυμό μας, που ήταν μεγάλος. Βέβαια χρειάστηκαν 2 χρόνια για να αναδειχθεί αυτός ο θυμός μας. Και μεγάλωσε, γιατί την προηγούμενη φορά ο Πρωθυπουργός δεν μας δέχτηκε. Το είχε ξανακάνει πριν 2 χρόνια. Να δούμε σήμερα, μακάρι να με διαψεύσει. Άρα αμφιβάλλω, συνάδελφοι και συναδέλφες, έκανε φαίνεται τη δουλειά του καλά. Η ρητορική αγάπης ήταν μόνο προεκλογική. Έλεγε, θα εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μα η απόφαση ήταν δοσμένη. Τα αναδρομικά που μας χρωστάει είναι πολλά. Εμείς στην ουσία πληρώσαμε το δυσβάσταχτο χρέος της χώρας και υπόσχονταν προεκλογικά ότι θα τα επιστρέψουν. Πήγαν την απόφαση από εδώ, τη φέραν από εκεί, την κόντυναν όσο ήθελαν, την έφεραν στο 11ο μήνο. Μας έδωσαν κάποια χρήματα, αλλά ήρθε η ώρα να τα πάρουν πίσω, συνάδελφοι, τα μισά περίπου. Και γιατί ήρθε η ώρα και με βάζει σε υποψίες? Μήπως ήταν προεκλογικό και σκόπευε να κάνει εκλογές και να μας τα έπαιρνε τώρα μετεκλογικά? Συνάδελφοι, ούτε το 20% δεν δέχονται να μας φορολογήσουν. Δηλαδή μόνο οι μεγαλοβιομήχανοι από το 29 ήρθαν στο 22. Εμείς θα επιμείνουν να μας φορολογήσουν για αυτά τα ψωρόφραγκα με 30, 35 και 50% σε πολλές περιπτώσεις. Έλεγαν συνάδελφοι ότι θα γίνει επανεπολογισμός. Καταρχάς, αυτοί υπόσχονταν ότι θα καταργήσουν τον νόμο του Κατρούγκαου. Γιατί δεν το έκαναν? Ξέρετε τι έκαναν? Κράτησαν ό,τι αρνητικό είχε. Κι αν υπήρχε κάτι θετικό, ακόμα το έχουν στις καλλιέντες. Έλεγαν θα κάνουν επανυπολογισμό. Μα ο επανυπολογισμός ακόμα και του Κατρούγκαλου είχε λάθη για 600.000 ανθρώπους. Αυτός έφερε τον επανυπολογισμό του Βρούτσι, πήραμε τίποτα, αέρα πριν το 16, ακριβώς γιατί στηρίζονταν πάνω σε λάθος υπολογισμό. Η 13η σύνταξη ήταν ψίχουλα, την έλεγαν, και υπολόγιζε ο καθένας φυσιολογικά ότι θα δώσει ένα καρτέλι ολόκληρη τη 13η σύνταξη. Και την έκοψε, συνάδελφοι. Την έκοψε, και όταν δρυμώχθηκαν στη Βουλή είπαν ότι θα δίνουν το 5% του προϋπολογισμού στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ούτε αυτό το δώσαν, γιατί είναι μάστοροι μεγάλοι. Θυμάστε που έλεγαν για τον κοινωνικό αυτοματισμό ότι δεν θα πληρώνουν τα παιδιά τους γερόντους, τους πατεράδες, τους παππούδες. Λοιπόν, τώρα το φέραν, παίρνουν αυτά τα χρήματα από τους ηλικιωμένους που είναι και στον προϋπολογισμό για να τα δώσουν όχι στα νιάτα, όχι στα παιδιά μας, στις εταιρείες, τις ασφαλιστικές που ετοιμάζουν, γιατί έκαναν υποχρεωτικό για τους νέους εργαζόμενους να ασφαλιστούν, δηλαδή τους οδηγούν με το ζόρι όλους, χωρίς εξαίρεση, χωρίς να θέλει κάποιος ή να μην θέλει, στο σφαγείο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Και εκεί, συνάδελφοι και συναδέλφισες, όσοι είμαστε εδώ, μακάρι να είμαστε νέοι και να το θυμόμαστε. Θα μας γράψουν όμως τι συντάξεις θα πάρουν, γιατί υπάρχει προηγούμενο και με την Ασπή Σπρόνια και στην Αμερική με την Έντρον και με την Λίβαν Πράδερ. Στη χειρότερη περίπτωση, στη καλύτερη για αυτούς, θα είπαν ότι θα πούν ότι ήταν ρίσκο. Δεν έπιασε το ρίσκο, γιατί μέσα στα 30-40 χρόνια κάτι θα συμβεί με τα χρηματιστήρια όπως συμβαίνει και θα πάρουν αυτά που δίνουν σήμερα. Δηλαδή ένα κομμάτι ψωμί θα είναι τότε.
συνάδελφοι αυτοί δεν στέκονται πουθενά. Αυτοί έβαλαν χέρι και στην καρδιά του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν είναι ότι δεν μας δίνουν χρήματα. Αυτοί ιδιωτικοποιούν τον ΕΦΚΑ. Αυτοί μιλάνε ότι θα εξυπηρετήσουν, ότι το στόχο των συντάξεων θα το λιγοστέψουν. Έκαναν ένα κτίριο, έβαλαν όλα τα τσουβάλια εκεί μέσα και τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Έκαναν και ένα νούμερο δίθεν εξυπηρέτησης, δηλαδή μια καλοπληρωμένη εταιρεία τηλεφωνική. Και τι κάνουν συνάδελφοι? Σηκώνουν το τηλέφωνο οι τηλεφωνήτριες και οι τηλεφωνητές, δεν φταίνουν αυτοί. Ορομίστοι είναι, νοικιασμένοι άνθρωποι είναι, ακούν το αίτημα και το δίνουν στους συνάδελφους του ΕΦΚΑ. Και όταν το παίρνουν αίτημα, πρέπει να συντομεύσω, φαίνεται, θα μας περιμένουν μισοτάξεις και πρέπει να τελειώσουν. Αυτοί οι συναδέλφες και συνάδελφοι είναι άριστοι σε όλα, σε εισαγωγικά. Και στις ΔΕΠΟ το ίδιο κάνουν. Οι διοικήσεις που έχουν βάλει το άδικο υπερασπίζονται. Έχουμε στο ταχυρομείο συναδέλφους που ενώ τα στελέχη παίρνουν πόνους, ενώ παινοβγαίνουν και δίνουν προγράμματα σε εταιρείες καλοπληρωμένα, δεν τους δίνουν την αποζημίωση, συνάδελφοι. Υπερασπίζονται εν ψυχρό το άδικο. Είμαστε στο ταχυδρομείο μισή που παίρνουμε το επικουρικό 150 ευρώ και άλλη μισή 300. Και όταν τους λέμε να έρθει η αδικία, μας λένε άλλα τόλων. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Φαίνεται αυτό και στην πανδημία, φαίνεται και στην ακρίβεια πως μας έχουν κατηγμένους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι το ίδιο πεθαίνουν αυτοί που είναι μέσα στη ΜΕΘ, το ίδιο οι απ' έξω. Εγώ τι να πω τώρα, του έχουν απαντήσει οι γιατροί. Για την ακρίβεια είπαν αυτοί δεν τη βλέπουν. Θα μας ικανοποιήσουν και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το βλέπετε. Ένας λοιπόν δρόμος μας έμεινε. Ο δρόμος του αγώνα. Να τον δυναμώσουμε και να τον πορευτούμε. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα είναι βέβαιο ότι θα δώσει ό,τι μπορεί για να υπερασπιστεί τα δίκαια όλων των συνταξιούχων. Ακολουθήστε την, δυναμώστε την. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σας ευχαριστώ.